Έχουμε μια οικονομία η οποία είναι ξεχαρβαλωμένη, ένα δημόσιο το οποίο είναι απαξιωμένο, όπως είναι και οι πολιτικοί που το δημιούργησαν. Και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα ήταν ότι κάποιοι είχαν σχέδιο να βγάλουν την Ελλάδα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω από το ευρώ. Αυτό προς το παρόν αποφεύχθη όμως. Κάποιοι από τους έξω εννοείται. Ναι, υπήρχε ένας πυρήνας της Ευρώπης, ο οποίος σχεδίασε ακόμα και αυτό. Από τους μέσα. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να διαπραγματευτούμε από πολύ αδύναμη θέση, αλλά πέρα από το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία συμφωνία, η οποία μάλιστα χθες το βράδυ έκλεισε από τον ESM, το βασικό πρόβλημα είναι ότι ούτε η Ελλάδα έγινε παραγωγική με αυτή τη συμφωνία, ούτε οι Έλληνες άρχισαν να ζουν καλύτερα και ούτε το πολιτικό σύστημα και το δημόσιο επανήλθε σε μια κατάσταση, ας την πούμε, ευρωπαϊκή. Αυτό είναι το βασικό πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδας. Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, ας το πούμε απλά για να ξανασταθούμε στα πόδια μας και να είμαστε και περήφανοι για τη χώρα μας, χρειάζεται μέσα σε αυτή τη συμφωνία, την οποία κακώς ή καλώς, ξεκινάω το κακώς γιατί ήμουν αρνητικά διατεθειμένος όσον αφορά τα περιεχόμενά της, πρέπει να σταθούμε όρθιοι. Να βρούμε τα κοινωνικά αντίμετρα για να την κάνουμε καλύτερη. Να διαπραγματευτούμε το χρέος. Να κάνουμε παραγωγική ανασυγκρότηση. Και ταυτόχρονα να καθαρίσουμε όλα αυτά τα καρκινώματα του δικοματισμού. Μέσα ενημέρωσης, τράπεζες, δημόσια έργα, δάνεια αγροτικής τράπεζας, λίστες Λαγκάρτ. Για να γίνουν όλα αυτά, που αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδας, θέλουμε μια ισχυρή κυβέρνηση. Δεν μπορεί να τα κάνει μια δύναμη κυβέρνηση όλα αυτά. Εγώ λοιπόν λέω αυτή τη στιγμή το εξής. Έχουμε αυτή τη στιγμή 162 βουλευτές, ή είχαμε, που υποστηρίξανε την κυβέρνηση η οποία εκλέχθηκε στις 25 Ιανουαρίου. Αυτοί οι 162 βουλευτές είναι ο πυρήνας, ο μοναδιαίος πυρήνας, που μπορεί να στηρίξει μια τόσο ισχυρή πολιτική, που είναι μια πολιτική αλλαγής της Ελλάδας. Αν δεν υπάρχουν, τότε το βασικό μου πολιτικό πρόβλημα, που είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Από εκεί μπορεί να προκύψει το απαιτούμενο των εκλογών. Δηλαδή, η άρνηση των συντρόφων μας να υποστηρίξουν αυτή την πολιτική να αλλάξουμε την Ελλάδα, μπορεί να οδηγήσει σε ανάγκη εκλογών. Γιατί ισχυρή διακυβέρνηση με υλικά του παρελθόντος, για να το λύσω εξ αρχής, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τους καινούριους συμμάχους τους, της Τρόικας που λέγαμε στο ήχο, δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν μπορούμε να καθαρίσουμε μια κατάσταση, ένα καρκίνωμα όπως το περιέγραψα, με αυτούς που το δημιούργησαν. Χρειαζόμαστε μια νέα πολιτική, αν θέλετε, σύνθεση. Να την κάνουμε τη συζήτηση. Αλλά δεν θα εξαγνίσουμε ξαφνικά και το παρελθόν της χώρας μας, γιατί ξέρουμε, γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ. Άρα αυτό λοιπόν, πρέπει να μπουν στιγμή και νέα πρόσωπα. Γιατί άμα δεν μπορείτε να τα κάνετε με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ποτάμι. Εμείς έχουμε νέα πρόσωπα. Δεν μπορείτε με τους ανθρώπους που διαφωνούν έχουμε με το πρόγραμμα. Τα νέα πρόσωπα ήταν αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των 162 βουλευτών. Τα πρόσωπα αυτά υπήρχαν στην Ελληνική Βουλή και υπάρχουν. Ναι, αλλά δεν θέλουν να ακολουθήσουν την καινούργια πολιτική. Δεν θέλουν. Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή άρνηση. Μια άρνηση να ακολουθήσουν, αν θέλετε, ακόμα και τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Εμείς είχαμε μια προγραμματική δέσμευση για λύση του προβλήματος της χώρας εντός του ευρώ. Από την πίσω πόρτα μπαίνουν ζητήματα δραχμής και χρεοκοπίας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δίλημα στους συντρόφους οι οποίοι διαφώνησαν, το οποίο δεν έχει και πολύ χρόνο πια για να απαντηθεί. Κάτι ρώτησε ο Γιάννης. Έχουν γίνει πολλές προσκλήσεις. Τι ρώτησε, Γιάννη, πριν. Όχι, εγώ ρώτησα ποιοι είναι. Θέλανε μόνο απ' έξω ή απ' έξω να. Να βγούμε μάλλον από την Ευρωζώνη. Ή θεωρείτε ότι υπήρχαν και μέσα στην Ελλάδα. Και όταν λέμε μέσα στην Ελλάδα δεν μιλάμε γενικώς και αοριστώς. Μιλάμε μέσα στη τώρα. Δύναμη, την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι θα ήταν άδικο να κάνω μια ταύτιση στην κατάληξη της σκέψης που μπορεί να είναι ίδια. Γιατί ο κύριος Σόιμπλε και η παρέα του, ας το πούμε έτσι, είμαστε ο πυρήνας αυτός της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήθελε να τιμωρήσει την Ελλάδα, γιατί έβγαλε το ΣΥΡΙΖΑ, και να τελειώσει τον ΣΥΡΙΖΑ, βγάζοντάς μας έξω από την ΟΝΕ και καταδικάζοντάς μας σε απαγόρευση χρήση του ευρώ. Αυτό ήταν το δικό του σενάριο. Οι σύντροφοί μας επανέφεραν ένα θέμα το οποίο συζητιόταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είχε ποτέ πλειοψηφίσει, ότι η έξοδος από την ΟΝΕ και το εθνικό νόμισμα θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Μπορεί στην κατάληξή τους να είναι ίδιο το σενάριο. Δεν νομίζω ότι είναι η διαφετηρία για να τους βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι. Mm-hmm. Ούτε ήταν αυτό το οποίο μας προβλημάτισε στη διαπραγμάτευση. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα στη διαπραγμάτευση. Το πρόβλημα στη διαπραγμάτευση περισσότερο ήταν, αν θέλετε, το ελληνικό πολιτικό σύστημα που μιλούσε με την Τρόικα έξω και τις έδινε πληροφορίες. Παρά εμείς πηγαίναμε μια ξεκάθαρη καθαρή γραμμή στη διαπραγμάτευση. Θέλαμε λύση μέσα στο ευρώ. Mm-hmm. Πάντως, εγώ δεν παραγνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα. Το βασικό θέμα όμως είναι πώς θα ξαναδουλέψει η Ελλάδα. Η παραγωγική ανασυγκρότηση που έχει αναλάβει ο κ. Σκουρλέτης είναι το σημαντικό πρόβλημα της χώρας. Για να γίνει κάτι τέτοιο, χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Δεν μπορεί να γίνει με 110 βουλευτές, δεν μπορεί να γίνει ούτε κοινοβουλευτικά, ασχέτως αν
Χέρι βοηθεία πάντως σας έχει δώσει η αντιπολίτευση. Yeah. Έχετε η Νέα Δημοκρατία και έχει πει η Νέα Δημοκρατία: εμείς δεν θέλουμε να πάμε σε εκλογές. Να τηρήσουμε αυτά τα οποία συμφωνήσαμε. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Εμείς σας στηρίξαμε με κόστος, όπως λένε. Ναι, με κόστος προσωπικό. Σου λέει ο άλλος ότι εγώ εκλέγομαι σε μια περιφέρεια, στην περιφέρεια σε ένα νομό και ξαφνικά, ας πούμε, ψηφίζω μέτρα που δεν είμαι στην κυβέρνηση και θα πάω να απολογηθώ στους ψηφοφόρους μου. Ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, καταρχήν, όσον αφορά το μέχρι σήμερα σενάριο, μάλλον τις μέχρι σήμερα εξελίξει, δεν είναι σενάριο, η Νέα Δημοκρατία συμφώνησε με την επιλογή αυτή, την οποία συμφώνησε με πολιτικούς όρους μέσα στη Βουλή ισότιμα και δεν έκανε καμία χάρη σε κανέναν. Mm-hmm. Όμως η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή καταθέτει μια πρόταση ότι δεν είναι σκόπιμες οι εκλογές και πιθανά ένα σενάριο εθνικής ενότητας, αλλά δεν ξέρω, δεν οφείλω να μιλάω για την Νέα Δημοκρατία. Θα μιλήσει αυτό, θα έρθει ο καλεσμένος σας. Εγώ θα ήθελα να πω όμως ότι μερικές φορές οι πολιτικές δηλώσεις εξυπηρετούν και την κομματική, το κομματικό σενάριο, την κομματική σκοπιμότητα. Για όλους. Δεν το λέω μόνο για την Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το όφελος της χώρας, εγώ θα ξαναγυρίσω σε αυτό. Και ξέρετε, αυτό που λέω εγώ, θα ήθελα να το χαρακτηρίσουμε και ως λαϊκό συμφέρον, δηλαδή να δούμε και την ταξική του σκοπιά. Το όφελος των Ελλήνων, των εργαζομένων αλλά και ανέργων, είναι η χώρα να έχει παραγωγική ανασυγκρότηση και ισχυρή διακυβέρνηση μέσα στην ΟΝΕ, αλλά με αντίμετρα στη συμφωνία. Γι' αυτό χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Η κυβέρνηση έχει 162 βουλευτές, είχε τουλάχιστον μέχρι τις ψηφοφορίες. Μένει να αποδειχθεί ότι τους έχει. Αλλιώς χρειάζεται και πολιτική λύση. Μάλιστα. Κύριε Κοντογιάννη. Κύριε Κοντογιάννη, εσείς ψηφίζετε τα μέτρα, στηρίζετε όσο μπορείτε. Εδώ βλέπουμε το κυβερνών κόμμα σας απαξιώνει εντελώς. Ούτε τώρα θέλει να συνεργαστείτε, αλλά ούτε και